Τάσο Κοτσάνη, πήρε το μικρόφωνο και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στην αρχισυντάκτρια του περιοδικού 4 Τροχή, την κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Είσαστε καλά? Είναι μια χαρά εσείς. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστούμε καταρχήν που πρώτη φορά βγαίνετε εδώ στο Λίμπερ, εδώ στην πόλη μας, να πούμε τα πράγματα για το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς. Για το οποίο, κακά τα ψέματα, κύριε Ξενάκη, μεγάλο το βάρος που έχετε. Κώστας Καβαθάς ξεκίνησε, Στράτης Χατζηπαναγιώτου ο επόμενος, και τώρα είστε εσείς η τρίτη γενιά, θα λέγαμε, του ευρωπαϊκού θεσμού αυτοκίνητου της χρονιάς για την χώρα μας. Ναι. Είμαι η τρίτη γενιά, ωστόσο εγώ πιο πολύ το βλέπω ότι το περιοδικό είναι, η τέσσερις τροχή είναι στο θεσμό. Προφανώς το ξεκίνησε ο κύριος Καβαθάς και συνεχίστηκε από το Στράτη. Αλλά πάντα είναι άνθρωπος του περιοδικού, θέλω να πω, ο εκπρόσωπος της χώρας στο θεσμό. Ένα περιοδικό 4 στοχή που όλοι με αυτό μεγαλώσαμε, κακά τα ψέματα. Και ποιος δεν έχει ξεφυλίσει τις σελίδες αυτού του περιοδικού και ποιος δεν έχει διαβάσει αυτό το περιοδικό. Πώς είναι μια γυναίκα τώρα να ψηφίζει για το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς? Και μια γυναίκα μέσα στον χώρο του αυτοκίνητου, ένα ανδροκρατούμενο, αλλά από αυτό έχει πλέον έχει φύγει από την μέση πλέον. Δεν υπάρχει ανδροκρατούμενο. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου. Αλλά πώς είναι τώρα μέσα στο περιοδικό 4 στροχή να πηγαίνετε εσείς και να ψηφίζετε για το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς? Δεν μπορώ να εντοπίσω εγώ τώρα κάποια διαφορά. Γιατί να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά. Και δεν είμαι και η μόνη που ψηφίζει. Είμαστε 6 γυναίκες στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Αυτοκίνητου. Οπότε δεν βλέπω κάποια διαφορά, όπως δεν βλέπω και κάποια διαφορά στην Ελλάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το εργασιακό κλίμα. Δεν μπορώ να νιώσω ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Α, και αυτό το πρέπει να είναι ίση μεταχείριση παντού, δεν το συζητάμε. Για πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς. Kia EV6, πέστε μου την άποψή σας, πώς το ψηφίσατε? Το Kia, το EV6 που βγήκε πρώτο, είναι ουσιαστικά η πρώτη απόπειρα του κορεατικού εργοστασίου. Μάλλον είναι η στροφή στην εικόνα του εργοστασίου, έτσι όπως θέλει να γυρίσουν τα αυτοκίνητά τους σε ηλεκτρικά μέχρι το 2030. Είναι φοβερό αυτοκίνητο, να το πω έτσι τόσο απλά. Έτσι. Έχει πραγματική αυτονομία. Συνήθως δηλαδή με τα ηλεκτρικά λέμε ότι άλλο μοντάζει ο κατασκευαστής στην αυτονομία και άλλο βλέπω. Στα κορεάτικα και αυτό και το Hyundai Ioniq έχουν αληθινή αυτονομία και έχουν πάρα πολύ τεχνολογία. Εκ των υστέρων θα μπορούσα να πω ότι περιμέναμε πως θα βγει κορεάτικο, γιατί όλοι φέτος έχουμε εντυπωσιαστεί. Δεν ξέραμε αν θα είναι αυτό ή αν θα είναι το Ioniq. Ναι. Εγώ δηλαδή προσωπικά, εμένα η επιλογή μου ήταν το Hyundai Ioniq και η δεύτερη επιλογή μου ήταν αυτό, το Kia EV6. Να πούμε λοιπόν για την ιστορία. Το Kia EV6 πήρε 279 βαθμούς. Renault Megane ηλεκτρικό 265 βαθμούς και τρίτο το Ioniq το 5 με 261. Τρία ηλεκτρικά στις πρώτες τρεις θέσεις. Έχει αλλάξει ο κόσμος πλέον, κυρία Ξενάκη? Το θέμα δεν είναι ότι είναι τρία ηλεκτρικά στις τρεις πρώτες θέσεις. Είναι τα 6 από τα 7 αυτοκίνητα που προκρίθηκαν στο τελικό είναι ηλεκτρικά. Και υπήρχαν και άλλα πολλά ηλεκτρικά τα οποία έμειναν εκτός τελικού, έτσι. Ναι, ο κόσμος του αυτοκινήτου μάλλον αλλάζει, θέλοντας και μη υποχρεωτικά, σιγά σιγά όλα τα εργοστάσια θα πρέπει στην γκάμα τους να εντάξουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στην πορεία να απομονώσουν και να διακόψουν την παραγωγή των αυτοκινήτων με κινητήρες θερμικούς. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για σας πλέον, για τη δουλειά σας, να φύγετε από τη λογική του κινητήρα ιστορικής καύσης, να πήγαινετε σε ηλεκτρικά, να δοκιμάσετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και με την ψήφο σας να κρίνετε τα αυτοκίνητα για να κηρυχθούν ή όχι, να βγουν από την 7 ή τα 39, ας πούμε την όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Αυτοκίνητου της Χρονιάς, για να ανακηρυχθεί ο νικητής.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι στη δουλειά σας? Δηλαδή, φεύγουμε από κινητήρα ιστορικής σκάφης και πάμε σε ηλεκτρικό. Άλλη αντιμετώπιση, άλλη φιλοσοφία. Δεν είναι δύσκολο. Ουσιαστικά το αλλάζει το προϊόν, αλλά οι οδηγικές συνθήκες παραμένουν ίδιες. Μόνο κινητήρας αλλάζει. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Τα χρένα είναι ίδια, η ποιότητα κύλησης είναι που αξιολογείς, τα χειριστήρια αξιολογείς, το τιμόνι, την αίσθηση των φρένων, την αίσθηση της ανάσχεσης. Δηλαδή δεν αλλάζει επί της ουσίας κάτι. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι τόσα χρόνια έχουμε μάθει να έχουμε τον κινητήρα, το κυβό ταχυτήτων, το χειροκίνητο, να κατεβάζουμε ταχύτητες για να ανεβάζουμε στροφές. Γενικά να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο σε εισαγωγικά του αυτοκίνητου στα χέρια μας. Τώρα με ηλεκτρικό λίγο αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι έτσι να έχουμε αυτή την αίσθηση και δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα μπούμε σε αυτή την όλη διαδικασία. Δεν με βρίσκεται τώρα πολύ σύμφωνη με αυτό που λέτε. Γιατί όχι, να ακούσουμε την άποψή σας. Ας πούμε, το μόνο που μπορώ να καταλάβω δηλαδή είναι αυτό που λέτε με το κυβότιο. Mm-hmm. Ότι είχαμε χειροκίνητο κυβότιο, όχι όμως ότι το κυβότιο μας βοηθούσε να έχουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αλλιώς τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι αυτόματα. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που πολλούνται, γιατί ο κόσμος για την άνεση θα επιλέγει το αυτόματο. Θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί τα ατυχήματα με τα αυτόματα κυβότια. Ναι. Θέλω να πω, δεν αλλάζει στη χρήση του αυτοκίνητου κάτι. Όλη αυτή η αλλαγή έχει γνώμονα το περιβάλλον. Ο καταναλωτής δεν θα νιώσει διαφορά. Είναι η διαφορά της απώλειας ήχου από τον κινητήρα. Μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και δεν ακούγεται θόρυβος. Και υπάρχει διαφορά στην απόκριση του κινητήρα. Γιατί αυτοί οι κινητήρες οι ηλεκτρικοί έχουν όλη τους τη ροπή από τις 0 στροφές, από σταματημένη. Αυτό είναι. Εξοικειώνεται όμως ο οδηγός πολύ γρήγορα με αυτό. Στη χώρα μας τι προβλέπετε για την ηλεκτροκίνηση? Να πάμε κατά εκεί λίγο. Πώς βλέπετε το θέμα της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας? Και τι πληροφορίες έχετε? Η χώρα λίγο πολύ θα ακολουθήσει ό,τι κάνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήδη ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια εξαγγελία για το 2035. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή όταν το προϊόν θα είναι αυτό, όταν τα εργοστάσια θα παράγουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αναγκαστικά όλα από τα καινούργια αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτρικά. Δηλαδή σταδιακά εκεί θα πάμε κι εμείς. Το θέμα είναι να φτιαχτεί η υποδομή φόρτισης, που και αυτό θα φτιαχτεί. Δηλαδή όπως έχουμε τώρα τα βενζινάδικα, θα έχουμε φορτιστές. Αισιόδοξα το βλέπω εγώ. Και έχουμε χρόνια μπροστά μας. Δεν είναι ότι έχουμε χάσει ήδη κάποιο deadline. Εδώ και όσα χρόνια είσαι στον χώρο του αυτοκινήτου, έχετε οδηγήσει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πλέον ψηφίζει και ο Ευρωπαϊκός Αυτοκίνητος Χρονιάς. Αν σας έκανα μια ερώτηση, τι αυτοκίνητο θα διαλέγατε, με κινητήρα ιστορικής καύσης, υβριδικό ή ηλεκτροκίνητο μοντέλο, ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο για εσάς? Δεν σας άκουσα. Λέω, τι θα διαλέγατε με όσα αυτοκίνητα πλέον έχετε οδηγήσει, με αυτή την εμπειρία που έχετε στο χώρο, ένα αυτοκίνητο για εσάς, για τις ανάγκες σας, τις καθημερινές. Για ταξίδια, για μέσα στην πόλη, θα παίρνατε ένα με κινητήρα. Τι θα παίρνατε, με ηλεκτρικό, υβριδικό? Κοιτάξτε, εγώ θα έπαιρνα ηλεκτρικό, αλλά δεν το λέω σύσταση. Ναι. Εγώ ξέρω πώς ζω τη ζωή μου, ξέρω πόσα χιλιόμετρα κάνω τη βδομάδα και θα έπαιρνα ένα ηλεκτρικό. Θα με βόλευε δηλαδή σε οτιδήποτε κάνω. Και για ταξίδια. Αλλά δεν το... Ναι. Σας λέω ότι εγώ ξέρω τι ζωή κάνω. Mm-hmm. Μπορεί να μην κάνω ταξίδια μεγάλα. Δηλαδή να κάνω ταξίδια με αεροπλάνα, να μην χρειάζομαι αυτοκίνητο για να πάω από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή το αντίστροφο. Και να φανταστώ το ταξίδι με γι' αυτό λέω ότι δεν το λέω σύσταση. Και όντως τα ταξίδια σε μεσά στα αεροπλάνα είναι συνεχή, καθώς πρέπει να το οδηγείτε όλα τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από τις εταιρείες για να μπορέσετε να τα αξιολογήσετε και όταν βγαίνει και η ψηφοφορία. Δηλαδή έχετε και αυτό το
το θέμα της δουλειάς σας, ότι πρέπει ανά πάσα και στιγμή να είστε μέσα σε ένα αεροπλάνο, σε μια πόλη διαφορετική στην Ευρώπη, για να μπορέσετε να οδηγείτε τα μοντέλα για να τα κρίνετε και στο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς. Λοιπόν, πάμε λίγο τέσσερις τροχούς. Ζηλέψαμε, αν και θα το σκεφτώ και να βγάλω το Μανώλη το Σαλούρο, για το ωραίο ταξιδάκι που έκανε πάνω στη Σουηδία Mercedes AMG. Ένα εκπληκτικό. Τι περιμένουμε τους τέσσερις τροχούς τώρα, τι έχει η τέσσερις τροχή, το περιοδικό? Καταρχάς, αυτό το ταξίδι του Μανώλη θα είναι στο τέχος του επόμενου μήνα, στο τέχος Απριλίου. Οπότε, κάτι θα περιμένουμε. Αυτό τώρα, αυτό που είπα, ήδη υπάρχει το τεύχος. Τι έχουμε? Το τεύχος που κυκλοφορεί σήμερα έχει αυτό το Hyundai το Ioniq, που είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να το εξασφαλίσουμε, γιατί το αυτοκίνητο θα λανσαριστεί κανονικά στη χώρα μας τέλος Απριλίου. Ωστόσο, μπορέσαμε να βρούμε ένα αρκετά νωρίτερα. Τι θέλετε τώρα, να πω το περιεχόμενο του περιοδικού ολόκληρο? Είπα για το Hyundai που είναι το εξώφυλλό μας. Έχουμε συγκριτικά, έχουμε επίσης το νέο DS4, που το συγκρίνουμε με Cupra Formentor. Έχουμε παρουσίαση των τεχνικών κανονισμών και αλλαγών που θα δούμε μέσα στο μήνα, με το ξεκίνημα της νέας σεζόν της Φόρμουλα 1. Και πολλά άλλα πράγματα. Φόρμουλα 1, Hyundai Ioniq. Επειδή τώρα πάμε στο Hyundai Ioniq το 5, γιατί είπατε ότι εσείς το βάλατε πρώτο στη βαθμολογία. Τι είναι αυτό που σας εντυπωσίασε για να πάρει τη μεγαλύτερη βαθμολογία από εσάς? Τα δύο αυτοκίνητα, το Hyundai και το Kia EV6, μηχανικά είναι ίδια. Έχουν κοινά μηχανικά μέρη, βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα. Οπότε με συγκριτικά κριτήρια, εμένα με κέρδισε η εμφάνιση του Hyundai περισσότερο και το εσωτερικό του. Καθαρά υποκειμενικά. Καλά, σίγουρα, γι' αυτό και όλα τα αυτοκίνητα τα έχω ψηφίσει πρώτο δεύτερο. Δεν έχω βάλει κάποιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ομορφότερο πριν για εσάς βγήκε στα μάτια τα δικά σας το Hyundai το Ioniq το 5 από ότι το Kia EV6, και εσωτερικά επίσης πάλι το Hyundai Ioniq το 5. Ναι, μα με βολεύει περισσότερο το εσωτερικό του. Και όταν λέω ομορφότερο, δεν λέμε τώρα ναι, σχεδιαστικά και μόνο. Δηλαδή, το βλέπω, έρχεται ένα αυτοκίνητο με καταπληκτική τεχνολογία, και τα δύο έχουν καταπληκτική τεχνολογία, και ο σχεδιασμός εμένα μου βγάζει και πώς θα είναι τα αυτοκίνητα σε 5 χρόνια από σήμερα. Δηλαδή, το θεωρώ και πρωτότυπο σχεδιαστικά. Αυτό με κέρδισε περισσότερο. Και έτσι, μια τελευταία ερώτηση για τους Κορεάτες, μια που έχετε οδηγήσει, βγήκε και το Kia Sport, τώρα έγινε δημοσιογραφική παροχή στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε τους Νοτιοκορεάτες? Είναι καταπληκτικό αυτοκίνητο και το Sportage. Γενικώς έχουμε ενθουσιαστεί πολύ με την Κορέα. Πραγματικά, είστε χρόνια στο χώρο, έχετε οδηγήσει. Οι αντιπίθεση που έχουν οι Κορεάτες πλέον είναι αλληλεγγύη. Δηλαδή, το ένα μοντέλο μετά το άλλο, το ένα ομορφότερο από το άλλο, να το πούμε, να το καταλάβει. Σχεδιαστικά έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω πού θα σταματήσουν και αν θα σταματήσουν, και να παίρνουν συνέχεια και μερίδιο αγοράς και να αφήνουν κρατεά μεγάλες εταιρείες, είτε από Γερμανία είτε οπουδήποτε αλλού από Ιαπωνία, να τους αφήνουν πίσω και να προχωράνε μπροστά με εκπληκτικά άλματα. Ναι, να θυμίσω ότι δεν είναι τελευταίο τώρα αυτό, δεν συνέβη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι Κορεάτες, η Kia κυρίως και δευτερευόντως η Hyundai, έχουν αρχίσει να διακρίνονται για το σχεδιασμό των αυτοκινήτων τους εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Και έχουν ποντάρει πάρα πολύ την εμφάνιση των αυτοκινήτων τους. Και από εκεί και πέρα είναι αυτοκίνητα αξιόπιστα, που όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και πιο ενδιαφέροντα οδηγικά. Ενδιαφέροντα οδηγικά. Εν ολίγες δεν υστερούν σε κάτι. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Ενδιαφέροντα οδηγικά. Για κάποιον ο οποίος
ξέρει να ξέρει να οδηγεί, ξέρει να μάλλον να βλέπει τα πλην και τα συν ενός αυτοκινήτου όταν μπαίνει μέσα στην θέση του οδηγού. Αλλά ενδιαφέροντα οδηγικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Κοινώς τι περιμένετε, το βλέπουμε τους Κορεάτες να φτάσουν στην πρώτη θέση, να βγάλουν τους Ιάπωνες το γιώτα από την πρώτη θέση. Όχι, έχουν προσπαθήσει άλλοι και άλλοι. Εγώ γιατί έχει προσπαθήσει General Motors, έχουν προσπαθήσει όλοι, όχι. Δεν λέω ότι η Toyota θα είναι για πάντα πρώτη, αλλά όχι, δηλαδή είναι πολύ ο δρόμος εκεί μέχρι εκεί. Είναι το Group Volkswagen. Έχει γίνει τώρα η Stellantis, ένας τεράστιος όμιλος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ γιατί πιστεύω, ας πούμε, ότι οι Κορεάτες, επειδή είναι καλός μαθητής, χρόνια τώρα βλέπει πώς κινούνται οι Ιάπωνες, ότι υπάρχει περίπτωση να ξεπεράσει το δάσκαλο. Κάποια στιγμή, δεν είπαμε τώρα άμεσα, κάποια στιγμή μπορεί να τον ξεπεράσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Γιατί κακά τα ψήματα... κάποια στιγμή, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Γιατί κακά τα ψήματα, ο Ιάπωνας είναι δάσκαλος. Σε πολλούς τομείς, έτσι δεν είναι, εδώ και χρόνια. Βέβαια. Θα περιμένουμε να δούμε. Κυρία Ξενάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Ελπίζω να σε έχουμε και σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για αυτοκίνητο, να ακουστεί η άποψή σας, η οποία κακά τα ψέματα μετράει με τόσα χρόνια εμπειρίας και αρχισυντάκτη οπαιδικού 4 τροχή. Να πούμε και λίγο πράγματα για το αυτοκίνητο, να ακούσει ο κόσμος, να ανοίξει λίγο το μυαλό του γύρω από το αυτοκίνητο, για να μην είμαστε κολλημένοι, γιατί ξέρετε, εδώ στη χώρα μας έχουμε αυτό το κόλλημα με τις μάρκες. Όλοι μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είτε είναι γερμανικό, είτε είναι ιαπωνικό, είτε είναι κορεάτικο και μένουμε εκεί. Δεν ανοίγουμε το μυαλό μας, θα πούμε ότι κοίταξε και ο δίπλα, κάτι καλό έχει φτιάξει που έχει ξεπεράσει την εταιρεία που εσύ σου αρέσει. Αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει με τους Έλληνες, αλλά ελπίζω να το καταφέρουμε κάποια στιγμή για να μην υπάρχουν αυτά τα κολλήματα. Μάλιστα, κύριε Ξενάκη, και καλώς τριήμερο να έχετε. Και σε ευχαριστώ και πάλι. Επίσης και καλή σαρακοστή. Να είστε καλά, κυρία Ξενακή. Γεια σας. Γεια σας.